Μερικά πλάνα, όντως είναι πάρα πολύ ακριβές παραγωγές. Κάνουν κάτι απίστευτα. Παρακάνουν αυτοκίνητα, γίνονται τα πάντα. Και έχουν και πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Μου έχουν πει ότι αυτό είναι που ξεχωρίζει το τουρκικό. Δηλαδή, ότι βλέπεις πάντα ωραίες πόλεις, ωραία τοπία. Δεν έχω κάτσει να δω ποτέ κάποιο. Βέβαια, μου φαίνεται λίγο δύσκολη γλώσσα εμένα. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Δηλαδή, ενώ μπορώ να ακούσω γερμανικά, που επίσης είναι μια δύσκολη γλώσσα. Δεν μπορώ, τα τουρκικά δεν μου αρέσουν καθόλου στο ηχόχρωμα, μάλλον. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αλλά φαίνεται ότι κάνουν πάρα πολύ καλές παραγωγές. Τουλάχιστον η εικόνα τους είναι. Εμένα μου έλεγε μια φίλη μου ότι μην ξεκινήσεις να βλέπεις, θα κολλήσεις. Διότι μέσα σε 5 λεπτά μπορείς να δεις μια απαγωγή, σεξ, μια γένα, ένα θάνατο, μια δολοφονία, ένα τρακάρισμα που λες. Και εμείς έχουμε τέτοια. Γιατί να μην κολλήσουν στα κλεμμένα. Και εμείς έχουμε σε ένα επεισόδιο. Σε πόση ώρα. Θες, απαγωγή. Συγγνώμη, 45 λεπτά σκοτώνονται, εξαφανίζονται, ξαναζωντανεύουν. Και σε εσάς ξαναζωντανεύουν. Βέβαια. Όχι, το θυμάμαι αυτό από παλιά, τη λάμψη που γινόταν. Πάντα θα ένα σειρά κάποιο ζωντανεύει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και ακόμα. Νομίζω ότι πια έχει ξεπεραστεί αυτό σαν νομίζω έβριμα. Όχι. Κοίτα τώρα και εγώ έχω διαβάσει τόσο πολύ μπερδεμένα τα επεισόδια, είναι τόσα πολλά, ναι, που νομίζω ότι και σε εμάς έχουμε ανατροπές. Και πώς ζωντανεύει κάποιος. Γίνεται σε όλα τα καθημερινά αυτά παγκοσμίως. Δεν μπορώ να σου πω τα μυστικά των σεναριογράφων, αλλά υπάρχει. Γίνονται πάρα πολλές ανατροπές. Αυτό που λέμε ότι στα καθημερινά συμβαίνουν οι ανατροπές, αυτό είναι. Ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ναι, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από εκείνο που. Πες μου, σε παρακαλώ. Πού βρίσκεται ο Γιάνγκος Δράκος. Θέλεις να σου πω πού βρίσκεται ο Γιάνγκος Δράκος. Ναι, λοιπόν, να με βάσω. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται ο Γιάνγκος Δράκος. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Δηλαδή, πια τα καθημερινά σειρά τα προσέχουν πολύ περισσότερο. Εντάξει, το μπάτζετ είναι πάρα πολύ μικρό. Και η δικιά μας παραγωγή, και εμείς και η τεχνική και όλοι, έχουμε κάνει απίστευτη προσπάθεια για να βγει αυτό το σειρά στον αέρα. Με πολύ λίγα χρήματα, το ξέρετε κι εσείς. Και εντάξει. Και πώς τα καταφέρνετε. Με υπομονή και επιμονή. Σε λίγο στο Joy, η Νίκη μας λέει ποιες τροφές είναι αφροδισιακές. Ο έρωτας άλλωστε δεν περνάει μόνο από το